αυτή τη σύσκεψη. Οφείλει να είναι. Καλησπέρα. Γεια σα, κύριε Μητλιάγκα. Καλή εβδομάδα. Πρόεδρο του Ευαίνων Κοζάνη, ο κύριο Μητλιάγκα. Θα είστε στη σύσκεψη με τον κύριο Παπαθανάση ή το μάθατε σήμερα από εμά ότι έρχεται? Από εσά το έμαθα. Ναι, εντάξει. Προφανώς είναι και νωρί. Είναι και νωρί, εντάξει, δεν είναι αύριο να πει ότι δεν, αλλά προφανώ θα είναι. Πάντω, κύριε Μητλιάγκα, ελάτε λίγο με στην κάμερα. Ωραία, εκεί. Ένα πρώτο σχόλιο, άλλο είναι το θέμα που θα συζητήσουμε, αλλά ένα σχόλιο για τον αναπτυξιακό νόμο είναι αυτό που περίμενε η περιοχή μας? Ο αναπτυξιακός νόμος είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι το σημαντικότερο επενδυτικό εργαλείο στη χώρα για χρόνια. Ναι. Σαφώς έχει αρκετές αλλαγές και σημαντικές παραμέτρους οι οποίες αφορούν τη Δυτική Μακεδονία. Οπότε θεωρώ ότι θα υπάρξει πραγματικά επενδυτικό ενδιαφέρον στην περιοχή, αλλά ξέρετε, ένας νόμος δεν λύνει τα πάντα. Ο νόμος διαμορφώνει το πλαίσιο και μένει να δούμε πλέον αν οι επιχειρηματικές δυνάμεις θα έρθουν να καλύψουν και να γεμίσουν αυτό το κενό το οποίο δημιουργείται με την μείωση της δραστηριότητας και κάποια στιγμή την πάση της δραστηριότητας. Ωραία. Μάλλον θα έχουμε την ευκαιρία και όταν έρθει ο κύριος Παπαθανάσης θα σας ακούσουμε και προφανώς θα τοποθετηθείτε. Νομίζω το ΕΒΕ θα είναι εκεί. Δεν μπορεί να μην είναι το ΕΒΕ. Φαντάζομαι το θεωρώ αυτό νόημα. Απλώς ρίτε, επέτρεψε μου, γιατί ακούστηκε κάτι ακόμα σήμερα στη συνέντευξη τύπου. Νομίζω ο κύριος Μητλιάγκα θα ξέρει αυτά τα θέματα. Το έχουμε αναφέρει εδώ. Υπάρχει ένας προβληματισμός για αυτά τα περιβόητα προγράμματα του ΑΕΔ, κύριε Μητλιάγκα, τα οποία δεν καλύπτονται. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον της επιχείρησης. Παράταση στην παράταση. Εσείς νομίζω ασχολείστε και λόγω επαγγελματικής δραστηριότητας και με αυτά τα ζητήματα. Έχετε εικόνα γιατί έχουμε έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, δεν ενδιαφέρονται οι επιχειρήσεις, είναι λάθος τιμένα τα προγράμματα αυτά του ΑΕΔ? Τι ακριβώς συμβαίνει? Κοιτάξτε, όταν ένα πρόγραμμα δεν καλύπτεται, σημαίνει ότι κάτι τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι λάθος. Ναι. Προφανώς είναι αρκετές οι θέσεις, ναι, ή δεν υπάρχει το σωστό matching, να το πούμε έτσι, μεταξύ των επιχειρήσεων και των ενδιαφερομένων ανέργων. Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε μεγαλύτερη δυναμική και μεγαλύτερη κινητικότητα σε ένα τέτοιο άρα πρόγραμμα. Άρα δεν έχετε εντοπίσει το πρόβλημα. Νομίζω ότι αυτό προβληματίζει όλους τους εμπλεκόμενους. Ίσως, ξέρετε, πάντα τα προγράμματα έχουν μία διάρθρωση η οποία δημιουργεί και υποχρεώσεις, αλλά δίνει και δυνατότητες. Οπότε στη συγκεκριμένη περίοδο ίσως και αρκετές επιχειρήσεις να βρίσκονται σε ένα μεταβατικό στάδιο και να μην τολμούν στο μέγιστο βαθμό την αξιοποίηση τέτοιων εργαλείων. Δεν είναι παράτερο στην επιχειρηματική δραστηριότητα κάποιος να αναμένει. Μόνοι σας αναφερθήκατε στον αναπτυξιακό νόμο και τις δυνατότητες που θα γίνει, οπότε οι επενδύσεις είναι να έρθουν, οπότε αυτή τη στιγμή τεστάρεται κυρίως το τοπικό επιχειρηματικό δυναμικό το υπάρχον. Οπότε ίσως εκεί υπάρχει στάση αναμονής και θα πρέπει να επαναξεταστούν ίσως κάποια δεδομένα σε κάποια προγράμματα. Πάμε στο θέμα για το οποίο κυρίως έτσι σας καλέσαμε. Τι γίνεται στο εκθεσιακό των Κύλων? Γνωρίσαμε ότι ήταν κλειστό, με δεδομένα κάποια βαρύτατα οικονομικά προβλήματα και μάθαμε ότι πλέον έχουν, τα μισά από αυτά έχουν φύγει πάνω από τη στέγη του εκθεσιακού και αυτά που έχουν μείνει είναι πλέον διαχειρίσιμα. Σαφώς και είναι διαχειρίσιμα. Καταρχάς να πω ότι το εκθεσιακό ήταν, παραμένει και θα παραμείνει κλειστό μέχρι να υπάρξει βιώσιμη και κατάλληλη λύση. Έτσι. Δεν θα πειραματιστούμε, ούτε θα πάμε στη λογική της βιασύνης, απλά και μόνο για να υπάρξει λύση. Τώρα, τα προβλήματα, ως γνωστόν, είναι πολλά. Πολλά από αυτά μονοπολούν και τα δελτία σας κατά καιρούς και κάθε μέρα, έτσι, όπως και σήμερα που βλέπαμε των αγροτών και άλλα προβλήματα. Τα προβλήματα, λοιπόν, απαιτούν λύσεις. Και οι λύσεις απαιτούν λύτες. Έτσι. Αυτή τη στιγμή η διοίκηση του επιμελητηρίου με συντονισμένες κινήσεις έφερε, να το πω έτσι, το προϊόν της εκαθάρισης στο γήπεδό της, να το πω έτσι για να το καταλάβουμε. Δηλαδή επέλυσε μέσα σε αυτό το εξάμηνο όλα τα νομικά, διοικητικά, φορολογικά ζητήματα τα οποία είχε ως προϊόν η εκαθάριση του εκθεσιακού κέντρου.
και ταυτόχρονα προχώρησε και σε γενναίες ρυθμίσεις, γενναίες συμφωνίες, οι οποίες είναι προς προς ωφέλεια όλων των μετόχων, αλλά και κατ' επέκταση των μελών του επιμελητηρίου. Συμφωνίες, λέτε συμφωνίες πληρωμής, αποπληρωμής των χρεών, αυτό λέτε. Διακανονισμούς, να το πούμε δηλαδή. Έτσι, ναι. Άρα, όταν το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης το κόμμα. Τα μεγάλα ανοίγματα. Στη ΔΕΗ είχε το κλείσανε με τη ΔΕΗ. Όχι, τη ΔΕΗ είναι το επόμενο βήμα. Ωραία. Ένα από τα επόμενα βήματα. Υπάρχει ένα άνοιγμα, δεν ξέρω, υπάρχει αξία να πούμε το ποσό. Στη ΔΕΗ. Ναι, ναι. Το νούμερο. Ναι. Ναι, είναι της τάξης των 100.000 ευρώ. Δηλαδή το εκθεσιακό οφείλει στη ΔΕΗ 100.000. Στην εφορία και στο, είχε και στο ΙΚΑ ζητήματα. Σαφώς, όταν συσσωρεύονται χρέη ετών, ναι. Υπάρχουν υποχρεώσεις στη ΔΟΗ, στο ΙΚΑ, σε εργαζομένους. Πλέον ξέρουμε όλοι και γνωρίζουμε ότι ένα σημαντικό μέρος των υποχρεώσεων αυτών είχε καλυφθεί από χρήματα κυρίως της περιφέρειας μέσα από την εκπλήρωση δικαστικών αποφάσεων. Ουσιαστικά έβγαιναν δικαστικές αποφάσεις, έπρεπε να στραφούν εναντίον κάποιων εκ των μετόχων όσοι διεκδικούσαν τα ποσά, και ήταν και η βασική έτσι, απόφαση και η παράμετρος που δόθηκε και ο τόνος από την Περιφερειακή Αρχή, ότι το πρώτο κύμα, η πρώτη κραδασμία, ας πούμε, θα αφορούσαν κυρίως το Περιφερειακό Ταμείο, το οποίο έβαλε πλάτη και πλήρωσε αυτές τις υποχρεώσεις. Πόσες υποχρεώσεις πλήρωσε, σε αριθμό, σε χρηματικό ποσό, πόσες? Ναι, θεωρώ ότι οι υποχρεώσεις είναι περίπου στο ύψος των 100.000 ευρώ, να το πούμε. Που πλήρωσε, λέτε, το Περιφερειακό Ταμείο. Που πλήρωσε, ναι, ναι. Και μας απομένουν περίπου... Αυτή τη στιγμή το επιμελητήριο έχει βάλει, κάνοντας την τελευταία διαδικασία της αποπληρωμής, έχει βάλει και από τη μεριά του περίπου 70.000 ευρώ. Άρα πλήρωσε και το επιμελητήριο 70.000 ευρώ. Ναι. Ακριβώς. Μένουν πολλά ακόμα. Και μένουν περίπου... Και μένουν χοντρικά τώρα, ναι, ναι, γιατί περιμένουμε τώρα οι καθαριστές να βγάλουν την τελική προσωρινή λίστα μετά από όλες αυτές τις ενέργειες, τα οποία δεν ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Ήταν το αρχικό άνοιγμα που ήταν στα 450.000 ευρώ. Και είναι διαχειρίσιμο και αυτό κύριε. Σιγά σιγά με το χρόνο και με την πορεία, να το πω έτσι, σκάβεται, λύνεται, με ενέργειες οι οποίες όμως, να το πούμε έτσι, ουσιαστικά γίνανε από την παρούσα διοίκηση, έτσι. Να. Είναι διαχειρίσιμο όλο αυτό, το ποσό? Ε? Είναι διαχειρίσιμο αυτό το ποσό που απομένει? Πλέον το ποσό είναι πλήρως διαχειρίσιμο. Το ζητούμενο είναι η επιθετική και η ενεργειακή πολιτική, αυτό που εφαρμόζει αυτή τη στιγμή το επιμελητήριο. Δηλαδή, αναγνωρίζουμε τις οφειλές και ταυτόχρονα προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε το θεσμικό πλαίσιο ώστε να πετύχουμε τις καλύτερες δυνατές συμφωνίες. Μάλιστα. Το πλαίσιο διαχείρισης των κόκκινων δανείων έδινε τη δυνατότητα να συνάψουμε μια συμφωνία με τον διαχειριστή κόκκινων δανείων. Το κάναμε, υπήρξε συνέπεια από μέρους μας και ωφέλεια 66.000 ευρώ για όλους τους μετόχους. Μισό λεπτό, επειδή στον τίτλο μας τώρα, δεν ξέρω αν βλέπετε, έχουμε σε τροχιά ανάπτυξης και πάλι το Εκθεσιακό Κέντρο των Κύλων. Δεν ξέρω αν είναι υπερβολικός ο τίτλος, αλλά επειδή εμείς εδώ βλέπουμε ακόμα κάποια χρέη, διαχειρίσιμα τα λέτε εσείς. Ωραία. Ναι. Άκουσα και στην αρχή να λέτε ότι δεν θα κάνουμε πράγματα και. Πώς το είπατε. Δεν το λειτουργήσουμε μόνο για να το λειτουργήσουμε. Ναι, δεν θα τα ανοίξουμε μόνο για να τα ανοίξουμε. Άρα, προφανώς αυτά τα χρέη δεν θα αποπληρωθούν από τη λειτουργία του εκθεσιακού, αλλά θα όχι, πρέπει βέβαια να τα βγάλουμε από κάποια ταμεία. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Συγκεκριμένα θα βγουν από τα ταμεία των μετόχων. Από τα ταμεία των μετόχων. Του επιμελητηρίου. Άρα το εκθεσιακό παραμένει κλειστό αυτή τη στιγμή. Βεβαίως και παραμένει κλειστό. Αλλά... Και επειδή έχει να γίνει έκθεση από το 19, κατά το λέω. Από το 19, ναι. Δεν βλέπω να γίνεται και φέτος. Όχι. Δεν θα γίνει. Είναι ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα όχι. Μάλιστα. Ναι. Ενδιαφέρον επενδυτών υπάρχει, γιατί κατά καιρούς ακούμε διάφορα και με αυτό να σας
αποδεσμεύσουμε, κύριε Μετλιάγκα. Ακούμε διάφορα ότι έρχονται επιχειρηματίες και αναζητούν χώρους. Εγώ έχω την ενημέρωση, όχι από εσάς, και διαψεύστε με κι αν κάνω λάθος, ότι έχουν έρθει αρκετοί να δουν τους χώρους του εκθεσιακού, γνωρίζοντας ενδεχομένως κάποιοι επενδυτές ότι έχει κάποια προβλήματα, έχει κάποια ανοίγματα. Κοιτάξτε. Ισχύει αυτό, ότι κεντρίζει το ενδιαφέρον επενδυτών? Ισχύει, κεντρίζει, η εγκατάσταση είναι στολίδι, η θέση είναι κεντρική. Αφορά την επιχειρηματικότητα της περιοχής, οπότε είναι φυσιολογικό κάποιος ο οποίος στρέφεται και θέλει να επιχειρήσει την περιοχή να αναζητήσει και αυτή τη λύση. Αυτό θέμα όμως... το συζητάτε ως νέα διοίκηση του ΕΒΕ? Ότι αυτή τη στιγμή αν το έρθει ένας επενδυτής και μας πει ότι εγώ τον νοικιάζω και τέλος πάντων με αυτά τα χρήματα σας διευκολύνω αυτή τη στιγμή να, το επιμελητήριο να ρυθμίσετε τα χρέη. Έχει διαμορφώσει όλο το πλέγμα των κινήσεων ούτως ώστε να μπορέσει να κινηθεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Είτε αυτή είναι η νοικίαση, είτε είναι η αυτόνομη πορεία, είτε είναι η συνέργεια με άλλους φορείς, αλλά έχει γίνει ένα πραγματικά απίστευτο σημάζεμα, να το πω έτσι, της όλης ιστορίας, που θα γράψει, θα το γράψει η ιστορία, ότι η πιο βραχύβια διοίκηση επιμελητηριακή θα υπάρξει και μια από τις πιο χρήσιμες διοικήσεις που έχουν περάσει από το επιμελητήριο, και πιστέψτε με, αυτό θα πιστωθεί, ίσως όχι κατά τη διάρκεια της θητείας μας, αλλά επειδή πολλά πράγματα λέγονται και δεν γίνονται, αλλά πολλά γίνονται και δεν παίρνουν τα εύσημα όταν ακριβώς γίνονται, θα δείτε ότι όλο το αποτύπωμα της σημερινής δουλειάς θα είναι θετικό για το, επιχειρήν, θετικό για το επιμελητήριο και θετικό ώστε να αλλάξει αυτό που λέμε η πίστη προς τις δυνατότητες του επιμελητηρίου και, την επιχειρηματικότητα της περιοχής, αυτό που έχει τρωθεί το προηγούμενο διάστημα, και είναι πολύ σημαντικό όταν γίνονται κινήσεις οι οποίες προσδίδουν αξιοπιστία στους εταίρους και στους φορείς οι οποίοι θα χειριστούν τα ζητήματα. Τελευταία ερώτηση, εγώ μένα λίγο διάστημα. Πολύ σύντομα αν θέλετε, επειδή έχει ακουστεί στο παρελθόν ότι στο εκθεσιακό πιθανόν να ήθελε να βάλει χέρι περιφέρεια που αποπληρώνει και ένα μεγάλο χρέος. Είναι μέτοχος. Εσείς λέτε ότι αυτό δεν θα συμβεί και τον έλεγχο τον έχει πάλι το ΕΒΕ? Η εγκατάσταση είναι ούτως ή άλλως του επιμελητηρίου. Ναι, εντάξει. Έτσι, είναι πλήρη κυριότητα του επιμελητηρίου. Οποιαδήποτε λύση θα έχει μέσα το επιμελητήριο, εγώ θεωρώ ότι η λύση που έχει η περιοχή ακουμπά σίγουρα το Πανεπιστήμιο και προφανώς και την περιφέρεια. Θεωρούμε δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με την έρευνα, την καινοτομία, αλλά και το σύγχρονο επιχειρήν, έχει αυτούς τους υποδοχείς, αυτούς τους φορείς, και εκεί πρέπει να αναζητηθεί η λύση. Απλά το επιμελητήριο πλέον δεν κάθεται ούτε επαιτεί, οδηγεί θα λέγαμε τις εξελίξεις, ή τέλος πάντων προτείνει με αξιοπιστία και με πλήρη ετοιμότητα σε κάποια θέματα, λύσεις που αφορούν το μέλλον και της εγκατάστασης, αλλά και το μέλλον των επιχειρηματιών της περιοχής, και προς αυτή την κατεύθυνση θα παραμείνουμε. Είμαι ευτυχής που όλοι οι συνεργάτες μου κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι μια ομαδική δουλειά. Πραγματικά τίθενται στόχοι στον καθένα και διεκπεραιώνονται στο έπακρον, θα έλεγα, από τον Πάνο τον Μαλούτα, από τον αντιπρόεδρο τον κύριο Μπουγαρίδη, από τον Βασίλη τον Μόσχο, ο καθαριστής ο Κώστας ο Κουρού και οι άλλοι καθαριστές, ο κύριος Αποστολίδης, ο Κοσμάς ο Καλλιτεριάδης. Δηλαδή πάντα ανετίθενται ρόλοι, και οι ρόλοι αυτοί έχουν και χρονοδιαγράμματα και υπαίτιους, αλλά και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ωραία. Οπότε θεωρώ ότι αν θεωρήσουμε ότι υπάρχουν αρκετές δυνάμεις στην περιοχή που λειτουργήσαν ή εθίστηκαν, θα λέγαμε, στην αδράνεια και στην αμερινησία, αυτή τη στιγμή εμείς θα ταράξουμε τα νερά, και ήδη τα ταράζουμε, ούτως ώστε να αρχίσουν ενεργητικές προσπάθειες και πρωτοβουλίες για να λυθούν και άλλα ζητήματα. Όλα αυτά είναι δείγματα ή καμπή στιγμή. Σας ευχαριστούμε, κύριε Μητλιάγκα. Ωραίο ακούστηκε αυτό. Με πανεπιστήμιο και περιφέρεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Να πω ένα τελευταίο. Είχα βγει στην εκπομπή του Παναγιώτη επί παντός τον Οκτώβριο και ήμουν πολύ επιφυλακτικός. Αυτή τη στιγμή
είμαι πολύ πιο σίγουρος, πολύ πιο αισιόδοξος και πολύ πιο, θα έλεγα, ενθαρρυντικός για το σύνολο της διοίκησης του επιμελητηρίου, αλλά και για τα θέματα που αφορούν το επιχειρήν και οι πρωτοβουλίες που θα δείτε το επόμενο διάστημα δεν θα είναι μόνο αυτής της μορφής, θα έχουν και την προοπτική. Και πιστέψτε μου ότι θα έχουμε να πούμε πολύ περισσότερα μακάρι, πράγματα. Και στην επόμενη τηλεοπτική μας συνάντηση να λέμε κάτι. Ευχαριστούμε έτσι, πολύ, κύριε Μητλάκα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μητλάκα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ για το βήμα που μου δόθηκε. Μακάρι.